Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν και είναι πολύ σημαντικό το ότι γίνεται αυτή η συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και όσοι τη θεωρούσαν άχρηστη ή ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και διχαστικά διλήμματα, έχουν πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Και έχουν πολύ μεγάλο λάθος διότι κάποιοι έχουν ξεφύγει. Και δεν εννοώ την ηγεσία της Χρυσής Αυγής, για την οποία γίνεται αυτή η πολιτική συζήτηση. Κάτι ποιοι έχουν ξεφύγει σε όλη την Ευρώπη και αναπτύσσουν τις αναθεωρητικές ιστορικές σχολές τα τελευταία χρόνια, που οδηγούν ανενδίαστα στην εξύμνηση μαρτύρων κατά αυτούς και ηρώων των υπέρ των Ναζί αγώνων. Κάποιοι έχουν ξεφύγει και στα καθημάς, διότι μοιράστηκαν σήμερα στους Έλληνες βουλευτές κείμενα από εκπροσώπους παμακεδονικών οργανώσεων της Οικουμένης, τα οποία τα είχαμε ακούσει προφορικά προημερών, δεν τους είχαμε αποδώσει σημασία. Τώρα μοιράστηκαν σε κάθε έναν βουλευτή, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μας εγκαλούν για εσχάτη προδοσία, λένε μέσα ότι η ποινή είναι ο θάνατος ή τα ισόβια, εάν αποτολμήσει κανείς να ψηφίσει την πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών ή της ελληνικής κυβέρνησης, εάν και όποτε έρθει και οριμάσουν οι συνθήκες να έρθει για σύνθετη ονομασία στην Ελληνική Βουλή. Κάποιοι έχουν ξεφύγει και δεν είμαστε ούτε ουδέτεροι ούτε γραφειοκράτες που περνάμε από εδώ για να τελειώνουμε την τρέχουσα νομοθετική εργασία και τα τρέχοντα προβλήματα και να κάνουμε πως δεν ακούμε ή που δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει γύρα-γύρα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτά είναι διχαστικά κηρύγματα, όπως επίσης να σας πω το πολύ μικρό ιστορικό με βάση το οποίο έγινε τελικά αυτή η συζήτηση. Δεν θα γινόταν, διότι υπάρχει και ένα είδος υφέρποντος πολιτικού μυθριδατισμού μεταξύ μας και ως προς αυτό πράγματι άλλοι πρέπει να κάνουν λιγότερο ή περισσότερο την αυτοκριτική τους. Περνάμε διάφορα πράγματα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Στην προηγούμενη συνεδρίαση ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής είχε πει για βρωμότουρκους. Το είπε τρεις φορές από εδώ πέρα. Για βρωμότουρκους. Έτσι. Αέρα πατέρα. Πού βρισκόμαστε? Πώς μιλάμε έτσι, τι δημιουργούμε, τι προβλήματα δημιουργούμε και στις διεθνείς σχέσεις της χώρας, αλλά όχι μόνο. Λέω λοιπόν ότι πλέον τι δημιουργήθηκε. Σε μια συνεδρίαση καταρχήν, και ήταν απολύτως, είμαι σαφής, κάνω πολιτική εκτίμηση, ήταν απολύτως μια στρατηγική έντασης γύρω από αυτό το ζήτημα για την αξιοποίηση κάποιων λίγων, πολύ ακραίων όμως φωνών, στα δύο μεγάλα συλλαλητήρια που γίνανε στη χώρα μας. Είμαι πάρα πολύ σαφής. Υπήρξε μια στρατηγική όπου ήρθε ο ένας βουλευτής της Χρυσής Αυγής και ούτε λίγο ούτε πολύ, υπευθύτατα, πέραν όλων των άλλων, πως κοιτάξτε και όταν έρθουμε εμείς τα πράγματα, εσείς θα πάτε σε στρατόπεδα, να σπάτε πέτρες κτλ. Είναι μέσα στα πρακτικά της Βουλής. Δεν το καταλάβαμε. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Δεν τ' άκουσα σε κανένα δελτίο ειδήσεων, χτύπα ξύλο. Πάμε πιο αμέσως μετά, γι' αυτό μιλάω για μια κλιμάκωση, στην οποία δεν μπορούσαμε και κανείς δεν έχει δικαίωμα να σιωπά και να κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Αμέσως ύστερα, στην κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας κτλ., υπόθηκαν αυτά τα ανατριχιαστικά περί Τούρκων πρακτόρων, κατασκόπων, ας πούμε, κτλ. Και αμέσως ύστερα, όταν έγινε πια η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων και θα περίμενε κανείς, και εγώ τότε τοποθετήθηκα για πρώτη φορά, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής να δώσει διευκρινήσεις, ας πούμε, για αυτά τα ζητήματα από αυτό το βήμα, βγήκε και είπε ευθύτατα το εξής, ότι θα πρέπει να καλέσετε εσείς προς όλους τους υπόλοιπους βουλευτές, αυτούς τους κυρίους, αυτούς τους βουλευτές, εν προκειμένου τέσσερις είναι αυτή τη φορά, διότι επί δεκαετίες είναι
διάφοροι συνάδελφοι, ας πούμε, της μουσουλμανικού θρησκεύματος, συνάδελφοι Έλληνες πολίτες, θα πρέπει να τους καλέσετε να δηλώσουν εδώ ποια πατρίδα έχουν, ποια σημαία έχουν, ποιο θρήσκευμα έχουν, τι πιστεύουν. Και βγήκα εγώ και απάντησα, δείτε τα πρακτικά της Βουλής, ότι με αυτές τις σημαίες εδώ, ότι με τον εκλογικό νόμο, το Σύνταγμα, τους πολιτικούς νόμους, τα πάντα, το πώς διεξάγονται οι βουλευτές, το πώς όλοι γνωρίζουμε όλο το πλέγμα, το θεσμικό, από το οποίο ερχόμαστε εδώ ως εκπρόσωποι του λαού και του έθνους, κατά το άρθρο, είναι τουλάχιστον πρόκληση να καλείται οποιοδήποτε Έλληνας βουλευτής εδώ να δηλώσει αυτά τα οποία ζήταγε ο κύριος Μιχαλολιάκος. Αυτό λοιπόν τι έγινε, για να δείτε τώρα πώς μπαίνει και η διαδικασία του fake news από δίπλα. Την επόμενη μέρα κάνα δύο φιλικά προσκύμενα προς τους κυρίους. Λένε ο πρόεδρος της Βουλής, είπε, καθένας μπορεί να έχει όποια πατρίδα και όποιο έθνος θέλει και όποια σημαία να πιστεύει κτλ. Κάποιοι άλλοι το πήγαν ακόμα παραπέρα, τώρα επί μία εβδομάδα το λένε. Μέχρι κάποιοι, ένας αντιπρόεδρος της Βουλής, χωρίς να διαβάσει τα πρακτικά, είπε ότι βεβαίως διαφωνώ με τον κύριο Βούτση ότι ο καθένας μπορεί να έχει όποια πατρίδα θέλει εδώ πέρα μέσα να λέει και τα... Εκεί φτάσαμε, εκεί καταντήσαμε. Επειδή πλέον δεν κάνουμε αγορεύσεις, δεν φέρνουμε επιχειρήματα, ασχολούμαστε με τις ατάκες, με τα tweet και με όσους από τα μέσα ενημέρωσης μας επιδαψιλεύουν τιμές, ούτε διαβάζουμε τίποτα. Καταγγέλουμε ασυστόλως. Αυτό έγινε λοιπόν. Και ύστερα ακολουθήθηκε η διαδικασία την οποία η κυρία Πρόεδρος σας την είπε αναλυτικά. Και ερχόμαστε εδώ σήμερα και λέμε να τιμηθεί ο ήρωας Παπαμελετίου. Σε αντίστοιξη, άραγε με τι. Ο φάκελος της Κύπρου από εδώ έφυγε, με απόφαση αυτής της Ολομέλειας της Βουλής. Βρίσκεται στην Κύπρο, από τον Ιούλιο και ύστερα θα βγουν οι τρεις πρώτοι τόμοι από τους 32, δημόσια, που καθένας πλέον μετά την παρέλευση όλου αυτού του χρόνου θα μπορεί συλλογικότητα επιστήμων ή και απλός άνθρωπος να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν υπήρχε όμως, ούτε υπάρχει ανάγκη να ανοίξουν αυτά τα οποία τα έχουμε δει στο φάκελο της Κύπρου ή να δημοσιοποιηθούν μεθαύριο, για να πούμε και να ανασυστήσουμε τη συλλογική μνήμη, διότι και εκεί επιχειρείται μια βάναυση συντηρητική, αντιδραστική, ακροδεξιά, χουντικού τύπου αναθεώρηση για τις βαρύτατες ευθύνες που είχε το χουντικό καθεστώς του οποίου λάτρεις και εκπρόσωποι είναι οι κύριοι της Χρυσής Αυγής στη μεγάλη τραγωδία της Κύπρου. Στην τραγωδία που έζησε ως διοικητής ο Παπαμελετίου εκείνα τα δύο βράδια. Για το πώς πηγαίνανε τα σήματα και φεύγαν και πώς έπεσε το Νόρ Άτλας, διότι το σήμα είχε έρθει 2 ώρες πριν ήδη στην Κύπρο, αλλά δεν είχε φτάσει ποτέ στον ίδιο, για να μην πυροβολήσουν οι δικοί μας. Και άλλα και άλλα. Και θα τα διαβάσουν όλοι και θα καταλάβουν. Και με ποια αεροπλάνα φτάσανε τότε εκεί. Μετά που πόσες αλλαγές γίνανε από τα πολιτικά αεροπλάνα, τελικά σε στρατιωτικά αεροπλάνα για να πάνε οι μοίρες κάτω. Και μετά από πόσο χρονικό διάστημα. Και τι έγιναν με τα υποβρύχια μας. Τι έγιναν, για να μην πούμε προφανώς, το προφανέστερο, δηλαδή το πραξικόπημα το οποίο οργανώθηκε εναντίον του Μακαρίου και άνοιξε πόρτες, παράθυρα σε διχασμούς, σε φίλους μέσα στον ίδιο την Κύπρο και σε πλήρη αξιοποίηση από πλευράς της Τουρκίας, από την πλευρά τους, σχεδίων που είχαν ετοιμάσει για να κάνουν την εισβολή στην Κύπρο. Και έρχονται σήμερα και μας μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι αυτή η Βουλή, η οποία αποκαλείται και ναός της δημοκρατίας όταν γίνονται οι ξεναγείς εδώ κτλ., προφανέστατα, και επειδή είναι έτσι το ελληνικό σύνταγμα και κατά τη γνώμη μου σωστά είναι και είναι έτσι το ελληνικό σύνταγμα, δίνει τη δυνατότητα παρουσίας, παρέμβασης και ισότιμης λειτουργίας των αρνητών της δημοκρατίας. Με κάθε έτσι προσπάθεια, περίπτωση, το έχουν πει, το έχουν δηλώσει σε όλες τις περιπτώσεις.
Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν η Βουλή να βρίσκεται σε ομοιρία. Δεν είναι δυνατόν η Βουλή να σιωπά. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε συμψηφισμούς. Δεν είναι δυνατόν να εθελοτυφλούμε. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε άλωθη. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε ασυλία σε αυτόν τον διχαστικό και μίζερο και εμπαθή και ρατσιστικό λόγο μέσα στην ίδια την Βουλή. Δεν είναι δυνατόν και δεν μπορούμε να το ανεχθούμε. Και περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό και στη διάσκεψη των Προέδρων είπα ότι είναι μια βαθύτατη βεβαίως πολιτική συζήτηση την οποία κάνουμε. Δεν πρόκειται περί ύβρις. Είναι σαφές ότι αυτά τα οποία υπόθηκαν και μάλιστα μέσα από μια στρατηγική έντασης κατά βδομάδα τις τρεις προηγούμενες εβδομάδες κάπου αποσκοπούν. Αποσκοπούν στο να σπείρουν διχασμό, να σπείρουν μίσος, να σπείρουν εμφύλιες διαμάχες και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Είναι σαφέστατο λοιπόν ότι όλοι οι Έλληνες βουλευτές μουσουλμανικού θρησκεύματος, όλοι οι Έλληνες που εκπροσωπούνται και μερικοί εξ αυτών πολλές φορές έχουν εκλεγεί από τους πολίτες στη Θράκη που είναι ισότιμοι πολίτες και που γίνανε τεράστιες προσπάθειες και από αυτή την πτέρυγα στις αρχές της δεκαετίας του 90 ώστε να ξεπεραστούν πραγματικά τρομερά εμπόδια τα οποία είχαν μπει ώστε να εννοούνται ως ισότιμοι πολίτες Έλληνες, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες οι οποίοι είναι και έχουν μουσουλμανικό θρήσκευμα εκεί, όλοι αυτοί όχι απλώς είναι ισότιμοι μαζί μας, όχι απλώς τιμώνται, όχι απλά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ακόμα και των κοινοβουλευτικών επιτροπών που πηγαίνουν σε όλα τα διεθνή φόρα και εκπροσωπούν τη Βουλή, αλλά θα πρέπει να τύχουν μιας σαφούς πολιτικής και ηθικής υποστήριξης από το σύνολο των Ελλήνων βουλευτών, έτσι ώστε να μην αποτολμήσει κανείς, είτε βρίσκεται στην Αυστραλία και την Αμερική, είτε βρίσκεται στην Αυστρία που ακούστηκε προηγούμενα, είτε βρίσκεται σε αυτά τα έδρανα, να μην αποτολμήσει ποτέ κανείς ξανά μέσα σε αυτή την αίθουσα να μιλήσει για κατασκόπους και πράκτορες. Ευχαριστώ.